Οι τρομακτικές αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος έχουν δημιουργήσει συνθήκες διάλυσης για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και ιδίως για τον κλάδο των αρτοπιών, όπου έχουν δει ακόμα και μετά τις αλλαγές που έγιναν στα τιμολόγια τον Αύγουστο αύξηση στους λογαριασμούς τους και όχι μείωση. Η ρήτρα αναπροσαρμογής έφυγε, οι αυξήσεις δεν έφυγαν. Και σήμερα, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν στα τιμολόγια που καλούνται να πληρώσουν για τους λογαριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου, να είναι τιμές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και τιμές που κάνουν απαγορευτική τη λειτουργία τους. Δεκάδες, εκατοντάδες αρτοπία κλείνουν σε όλη τη χώρα, ενώ και θέσεις εργασίας χάνονται, διότι οι αυξήσεις για ένα μέσο αρτοπίο αντιστοιχούν σε 2 και 3 μισθούς εργαζόμενων. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει από το Μάρτιο που συναντήθηκα με τους αρτοπιούς μια επιδότηση η οποία ποτέ όμως δεν δόθηκε στους αρτοπιούς. Είναι η ώρα να δοθεί και μάλιστα αναδρομικά για να σταματήσει αυτό το κύμα των λουκέτων σε αρτοπία. Ταυτόχρονα οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Είναι δυνατόν να είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τιμές ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και μετά τις επιδοτήσεις να είμαστε η δεύτερη χειρότερη σε όλη την Ευρώπη? Είναι δυνατόν να μην έχει μειωθεί ούτε 0,5% ο ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης, αλλά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβαρύνει μικρά και μεσαία εισοδήματα, ενώ ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει το 12%, ενώ οι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν μειώσει τους έμεσους φόρους? Όλα αυτά είναι πολιτική επιλογή και πράγματι κάποιοι θησαυρίζουν, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να ατενίσει την επόμενη μέρα ούτε καν με αισιοδοξία, ούτε καν με αντοχές. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Χρειάζεται μια άλλη πολιτική στήριξης των μικρών και μεσαίων. Χρειάζεται δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη παντού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα βρέθηκα εδώ, δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής που έχουν ανάγκη στήριξης, που πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την τρομακτική δυσκολία.